Ανίτα, κοίτα. Ναι. Από γατούλα έγινα Λένα. Μάλιστα. Και από Μαρίδα Καρχαρίας. Και τώρα μιλάω στη φιλενάδα μου. Τον πόνο που πήρα τον έδωσα πίσω. Φιλενάδα, μ' ακούς? Είμαι το κάρμα σου. Ξεφτύλε. Να περάσει παρακαλώ η Λίζα. Μέσα ο άνθρωπος έτσι, εδώ, είναι έτοιμος για να τα πει όλα, να ξέρετε. Προς τα δω. Κοίτα, από γατούλα. Ναι. Έγινα. Προς τα κύτελες. Έγινα Λένα. Ναι. Και από Μαρίδα. Τι σου έκανε αυτή? Κατά Μαρίας. Στην έδωσε. Ναι. Αλλά τον πόνο που πήρα. Πήρες πόνο. Τον έδωσα πίσω. Και πολύ το γούσταρα. Πόνεσες εσύ η ίδια και έδωσες ίδια τον πόνο τον πίσω. Κάτσε κάτω. Στη φίλη μου. Αχ, 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 αχ. Δεν ήταν βέβαια μία. Τι έχει γίνει ήταν με αυτή τη φίλη? Τι έχει γίνει, δεν έχω καταλάβει. Τρεις φίλες. Ήσασταν τρεις φίλες. Τρεις φίλες. Μάλιστα. Από την παιδική μου ηλικία. Πάρ' από την αρχή, ναι. Από την αρχή. Μεγαλώσαμε μαζί. Τρεις φίλες. Τρεις φίλες. Μάλιστα. Βέβαια, εγώ έχω 10 χρόνια, είμαι 10 χρόνια μεγαλύτερη. Από τις άλλες δύο. Από τις άλλες. Μάλιστα. Και από μικρό παιδί ήμουνα πάντα χαμηλών τόνων και με τριόφρο. Μάλιστα. Ξέρω ότι δεν είμαι καμιά γυναικάρα, καμιά αυτό. Αντικειμενικά. Ναι. Εκείνες είναι πιο ψηλές, πιο νέες, okay, πιο τίποτε, ωραίο βέβαια σώμα. Ναι. Ναι, θέλω να σου πω ότι πάντα μου λέγανε τα μυστικά τους και πάντα προσπαθούσα, γιατί τις αγαπούσα, να τις βοηθήσω. Ναι. Αυτές όμως η διαφορά ήταν ότι μια ζωή με χλεβάζανε. Οι άλλες οι δύο. Οι άλλες οι τρεις. Όχι δύο. Α, ήσασταν ήταν τέσσερις. Ναι. Με σένα τέσσερις. Τέσσερις με μένα. Α, τρεις οι άλλες και εσύ η τέταρτη. Τρεις ήταν η Κατερίνα. Και οι τρεις ήταν 10 χρόνια μικρότερες. Ναι. Και είναι δηλαδή. Ναι. Και μάλιστα οι τρεις. Είναι η Κατερίνα, η Άννα και η Μαρία. Αυτές ήταν οι πιο κολλητές μεταξύ τους από ότι με σένα. Ναι. Το κατάλαβα, ναι, γιατί είναι και στην ίδια ηλικία αυτές. Ναι. Με τη διαφορά βέβαια ότι με παίρνανε μαζί τους. Αλλά για να με εκμεταλλεύονται, να με κοροϊδεύουν, να με χλεβάζουν. Δηλαδή. Βγαίναμε να πάμε να ψωνίσουμε, ναι, έτσι. Ναι. Έλα και εσύ, μου λέγανε μαζί. Ναι. Πηγαίναμε στα μαγαζιά, φόραγε ένα φόρεμα, ξέρω εγώ, η μία. Κοίτα τι ωραίο που είναι αυτό επάνω μου. Εσύ δεν πρόκειται να το φορέσεις ποτέ. Δεν πρόκειται να βρεις άντρα εσύ, έτσι όπως είσαι, κοντή, χοντρή. Χαχαχα. Δηλαδή, ηρωνία. Πολύ ηρωνία. Εκτός αυτό. Πηγαίναμε διακοπές. Ναι. Πάλι το ίδιο. Πηγαίναμε έτσι, ξέρω εγώ, σε καφετέρειες αυτά. Κοίτα να ζήσεις τώρα, γιατί δεν σε βλέπω και πολύ εσένα, ναι, γιατί είμαι και συγγνώμη, μεγαλύτερη. Το στάφια τα χεράκια μου φέρνετε, παρακαλώ. Το στάφια το πνευματοειδή θέματα. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ συγχωρούσα και κατάπεινα, γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Ναι. Και έλεγα δεν βαριέσαι, εντάξει. Και προσπαθούσα να βοηθήσω και να λύσω τα προβλήματά τους. Μάλιστα. Μου λέγανε για τις σχέσεις τους και αυτά και ναι, πάντα προσπαθούσα, ας πούμε. Αυτές δηλαδή σου φερόντουσαν απαξιωτικά. Ναι. Σαν να... Στα πλαίσια όμως της φιλίας και της οικειότητας που έχετε, αλλά σου πετάγανε τα δηλητηριάκια. Μπούλινγκ. Γιατί αυτό είναι δηλητηριάκι τώρα που μου περιγράφεις. Κανονικό μπούλινγκ. Και οι τρεις όμως. Και οι τρεις. Και οι τρεις. Δεν υπήρχε μία δηλαδή να σιγοντάρει εμένα. Εγώ προσπαθούσα όμως και έλεγα δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, με την καλή μου την ψυχή θα το ξεπεράσουμε κι αυτό. Ναι. Εκείνο όμως που ξεχύλισε το ποτήρι. Ναι. Ήταν στο δεύτερο γάμο της, ναι, Άννας. Γιατί σημειωτέων δεν στο είπα αυτό. Ναι. Είχα τρεις-τέσσερις σχέσεις. Ναι. Η τέταρτη ειδικά και η Άννα ειδικά, η φίλη μου. Α, αυτή είναι που μιλάμε. Η φίλη μου, μάλιστα, ναι, για αυτή, από αυτή πήρα και την εκδίκηση πιο, ναι, πολύ. Ναι, ναι. Τα έφτιαξε μαζί του. Με τη σχέση τη δικιά σου. Με τη σχέση τη δικιά μου. Τι λες, φίλε. Με τη σχέση τη δικιά μου. Μάλιστα. Και το αποτέλεσμα ήταν όταν παντρευόταν στο δεύτερο γάμο. Ναι. Με κάλεσε. Ναι. Έτσι, πήγαμε στον bachelor party, ναι, φόραγε τον ηφικό. Ναι. Κοίτα, λέει, τι ωραία που μου πάει τον ηφικό. Εσύ, ναι, Λίζα, δεν πρόκειται να το φορέσεις ποτέ. Ναι, ναι, εντάξει, αυτά δεν είναι όμως φιλικές κουβέντες, φίλη. Εκτός αυτό... Γιατί μου το παίρνεις, την άνθρωπέ μου, το υπνόπνευμα. Άφησέ το μου δίπλα μου το υπνόπνευματάκι μου. Πειράζει κανέναν άνθρωπο. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι ότι βάζουμε υπνόπνευματα στα χέρια κτλ. Όλοι οι άνθρωποι το ίδιο δεν κάνουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα?
Μου το παίρνουν συνέχεια, καταλαβαίνεις. Κακό αυτό. Δηλαδή τι θα πάθω, διότι τηλεθεατής ότι έχω εγώ ένα ενόπνευμα και βάζω τα χέρια μου. Όλοι και μάσκες και ενόπνευμα. Λες και όλα τα άλλα εδώ μέσα είναι εντάξει και θα σας πειράξει το ενόπνευμα που βάζω εγώ. Αυτό σας πείραξε. Όλο το άλλο το τέρας που υπάρχει γύρω μου, όλα τα τερατένια πράγματα αυτά. Για πες. Το πιο δύσκολο για μένα και δεν μπορούσα να το ξεπεράσω, γι' αυτό αποφάσισα να πάρω και την εκδίκησή μου, ήταν όταν με κάλεσε στον Bachelor και φόραγε τον ηφικό και κορόιδευε και γυρνάει και λέει: δεν θα το βάλεις ποτέ. Αλλά όχι, όχι, θα φορέσεις την τελευταία σου κατοικία εσύ. Όχι, καλέ, δεν μου άρεσε αυτή καθόλου. Καθόλου όμως. Μα αφήνω. Εκεί λοιπόν. Έλα τώρα, αυτό και τη θεωρείς φίλη σου εσύ αυτή. Όχι, βέβαια, εκεί έφυγα κλαίγοντας. Α, γι' αυτό την έχει δώσει και λες. Γι' αυτό, η φίλη μου. Και έφτασα λοιπόν στο σημείο να φύγω κλαίγοντας, γιατί πια έφτασα μέχρι. Τέλος. Δεν μπορούσα, ας πούμε, να συνεχίσω να κάνω παρέα. Βέβαια, αυτή παντρεύτηκε. Αλήθεια. Σημειωτέων. Ναι. Αλλά και εγώ όμως είπα θα πάρω την εκδίκησή μου. Και τα έφτιαξα με τον άντρα της. Με τον άντρα της τα έφτιαξες. Ναι, δεν μετανιώνω. Καθόλου. Κάτσε, ρε φίλη, και εσύ αγριά. Καλά, και αυτός τα έφτιαξε μαζί σου. Ναι, γιατί τελικά ίσως επειδή μπορεί να ήταν πιο όμορφη, αλλά τελικά μέτραγα εγώ περισσότερο σε κάποια άλλα σημεία. Μάλιστα. Τέλος πάντων, βέβαια. Περίμενε τώρα. Αυτές οι τρεις φίλες που εσύ ήσουν η τέταρτη της παρέας, ναι. Οι οποίες ήταν πιο κοντά, ένεκα ηλικίας και φαίνεται. Αυτές είχατε κάποιο κοινό εσείς τέσσερις, δηλαδή ήσασταν κοντά σε γειτονιά, σε δουλειά. Μα μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί. Απλά εγώ ήμουν 10 χρόνια μεγαλύτερη από αυτές και ήμασταν στην ίδια γειτονιά. Δεν ήταν ότι γνώρισα μία εδώ, μία εκεί, μία αλλού. Ήταν και οι τρεις μέσα στην ίδια γειτονιά. Μάλιστα. Αυτό ήταν, αλλά γι' αυτό δέσαμε κάπως. Αλλά αυτές όμως συστάζανε και δηλητηριάκι. Πάρα πολύ. Εσύ λοιπόν στραβωμένη από το γεγονός ότι σου έχει φερθεί, σου έχει πει έτσι αγριάδες στην προσπάθειά της να σε προσβάλλει για κάποιο λόγο. Γιατί σου ξεγιώτησαν έτσι, ξέρουμε. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι ίσως με ζηλεύανε κιόλας. Δεν εξηγείται γιατί διαφορετικά. Γιατί να σε ζηλέψουν, ήσουν 10 χρόνια μεγαλύτεροι τους. Τι να σου πω, εγώ προσπαθούσα να τις βοηθήσω, προσπαθούσα να λύσω τα προβλήματά τους, γιατί μου έλεγε, ξέρω εγώ. Μου λες ότι ήταν ωραία κορίτσια, είναι ωραία κορίτσια για τα τρία αυτά. Κι όμως. Γιατί να σε ζηλέψουν όμως. Δεν ξέρω. Εγώ μήπως είχα είσαι ξινούλα κι εσύ, μήπως τους έκανες τίποτα και τις φρίκαρες. Όχι. Μήπως έβγαζες εσύ ξινήλες. Όχι καθόλου. Είσαι σίγουρη. Γι' αυτό και με πείραξε, και ειδικά με το τελευταίο που μου είπε και σηκώθηκα και έφυγα κλαίγοντας. Αλλά είπα θα πάρω την εκδίκησή μου, τέλος. Και τα έφτιαξες με τον άντρα της. Τα έφτιαξα με τον άντρα της. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, δεν τον αγάπησα, έτσι. Το έκανα επίτηδες για να πάρω την εκδίκησή μου. Και έβγαζα και φωτογραφίες, ούτως ώστε τις θα στείλω να τα πάρει στα μούτρα, για να μπορέσω κι εγώ να πάρω την εκδίκησή μου. Δηλαδή, μέχρι εκεί έφτασα. Και στις άλλες όμως, επειδή μου είχαν πει. Αυτή ήταν η Άννα, έτσι, για να σου δώσω να καταλάβεις, που της πήρα εγώ τον άντρα, γιατί και αυτή μου είχε πάρει το σύντροφο το δικό μου. Α, και αυτή στο παρελθόν στο είχε κάνει. Ναι, η φίλη αυτή μου. Αυτή τη φορά όμως αυτός ήταν ο άντρας, της παντρεύτηκε με αυτό. Τον παντρεύτηκε, στον Bachelor και στο γάμο. Και μου έλεγε, κοίτα να ευχαριστηθείς εδώ πέρα τώρα, να διασκεδάσεις, γιατί δεν σε βλέπω και πολύ για διασκέδαση εσένα, δηλαδή ότι είμαι πολύ μεγαλύτερη εγώ και θα φύγω πιο νωρίς και τέτοια. Σύντομα αύριο με τον ηφικό. Και εκεί αποφάσισα, λέω, θα πάρω την εκδίκησή. Τα φτιάχνω λοιπόν με τον άντρα της. Ο άντρας της ήταν κοντά στην ηλικία σου ή πιο μικρός από σένα? Όχι, ήταν και αυτός 10 χρόνια. Στην ηλικία ακριβώς. Ακριβώς ίδια ηλικία. Ναι, ακριβώς ίδια ηλικία είχαν. Και γούσταρε πιο μεγάλη γυναίκα, ας πούμε. Ίσως. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να ήμουν υπέρ στα σημεία. Τι λες, του την έπεσες εσύ, ας πούμε. Προσπάθησα και έκανα κι εγώ κάτι, ας πούμε, ούτως ώστε τον τράβηξα. Συγγνώμη, έχει σηκώσει κύμα, βλέπω, παιδιά, ε. Το βλέπετε. Ναι. Έχει σηκώσει κύμα, βλέπω. Φυσάει μάλλον γι' αυτό. Φυσάει τώρα, ναι. Για πες. Τέλος πάντων, έβγαζα φωτογραφίες εγώ, ότι είναι για δικές μου, να τις βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Τελικά όμως, έφτασα στο σημείο και τις τα στείλα. Τα είδε και φτάσα στο σημείο να χωρίσουν. Αλλά και τις άλλες εκδικήθηκα όμως. Γιατί η Κατερίνα, ας πούμε, μου είχε πει για το δικό της ότι είναι πολύ τσιγκούνης. Βγήκαμε μια φορά έξω. Δηλαδή, εσύ έχεις πάψει, ναι. Και γυρνάω και του λέω, μα γιατί γυρνάει και σε κατηγοράει και λέει ότι είσαι τσιγκούνη, εσύ είσαι large. Εσύ με κέρασες, ξέρω εγώ αυτά, περάσαμε από βιτρίνες. Άρα την έδωσες ότι στον λέει τσιγκούνη. Την έδωσα, βέβαια την έδωσα. Αφού είχα φτάσει σε τέτοια σημεία που λέω δεν γίνεται, θα πάρω εκδίκηση, τέλος. Έχει φωλιάσει μέσα σου η κακία, ρε. Ναι, γιατί πολλά χρόνια ένιωσα κι εγώ όμως αυτό. Πήρα πολύ bullying. Η άλλη που μου είχε πει. Και τι έγινε με τον άντρα αυτή τη Άννα που μου λες ότι. Τον χώρισα κι εγώ μετά. Το έμαθε εκείνη, τη το έπρεπε. Βέβαια, τη έστειλα. Τις φωτογραφίες, τα πάντα όλα. Πάρε να έχεις, που λέει. Γι' αυτό λέω. Ότι πήρε την εκδίκησή μου, δεν το μετανιώνω.
Με τίποτα. Εντάξει, τώρα και αυτό σου δώσε χαρά, εσένα. Το πιστεύεις ότι ναι? Όχι. Ναι. Και εγώ δεν το περίμενα. Δηλαδή, σου δώσε χαρά το να βγάλεις κι εσύ, ας πούμε, πήρες ναι, αυτή την... Ναι, γιατί πήρα πάρα πόνο. Πολύ bullying. Δηλαδή, σε τέτοιες φάσεις... Να σε ρωτήσω να... κάτι. Αφού σου ξεγιώτησαν έτσι αυτές, γιατί δεν εγκατέλειψες την σχέση μαζί τους? Γιατί δεν έφυγες, ας πούμε. Γιατί... Λες, αυτά τα κοριτσάκια εδώ, τα περνάω 10 χρόνια, είναι ξενισμένα, κάπως είναι, δεν τα γουστάρω, δεν μου φέρονται καλά, ναι, θα την κάνω με τρόπο. Γιατί κατανοούσα και συγχωρούσα και έλεγα, άλλα μωρέ, δεν πειράζει, είναι μικρές ακόμα σε ηλικία, μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, μεγαλώνοντας, να καταλάβουν κάποια πράγματα για μένα. Αλλά όχι να με κοροϊδεύεις, να μου λες, είσαι κοντή, είσαι κοντρή, δεν πρόκειται εσύ να βρεις άντρα, δεν πρόκειται να φορέσεις εσύ αυτό το ωραίο που φοράω εγώ και κοίτα τι ωραίο που μου πάρει. Άρα έχεις λοκάρι να τις ενοχλήσεις, ήθελες να τις πειράξεις. Ναι, ναι, ποιος ναι. Είναι στη γραμμή, Άννα? Είναι στη γραμμή, λέει η Άννα. Φίλη μου. Ναι, φίλη σου. Και τι θέλει, φίλη μου? Εσένα, μάλλον. Εγώ είμαι το κάρμα τη. Τώρα τι θέλει? Τι να σου πω. Τι θέλει? Καλησπέρα. Ένα έχω να πω. Ναι. Ότι η φίλη μου, που δεν είναι φίλη μου πια, Σόπα. Είναι μια γυναίκα γεμάτη μέσα στο ψέμα. Ναι. Διαστευρώνει την πραγματικότητα και τα παρουσιάζει όπως εκείνη θέλει. Ναι. Τίποτα από όλα αυτά δεν ίσια. Mm-hmm. Εμείς την κάναμε παρέα, παρότι ήταν μεγαλύτερη μας, γιατί πάντα μας παρουσιαζόταν ότι ήταν πολύ λυπημένη, μελαγχολική και ότι είχε πάντα πρόβλημα και εμείς προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε. Mm-hmm. Αλλά πάντα στην παρέα προσπαθούσε να πετάξει τη χολή της, αλλά δεν δίναμε σημασία. Γιατί λέγαμε αυτή, ναι, εντάξει, είναι ο χαρακτήρας της έτσι. Mm-hmm. Αυτή έβγαζε πρόβλημα με μας, όχι εμείς με αυτήν. Και δεν μπορεί τρεις άνθρωποι να έχουμε πρόβλημα μαζί της και αυτή να θεωρεί ότι τη ζηλεύουμε. Μορτί αυτή λες. Ζηλεύε εμάς. Μορτί λες, τον ηθικό που φόρεσες και μου είπες ότι... Δεν έγινε καθόλου έτσι, τα ναι. Λέμε το δικό της τρόπο, της λέω... Βλέπεις ναι. Ότι φοράω τον ηθικό, ναι. Άντε να έρθει και η δικιά σου η ώρα, γιατί όταν είπα δεν σε βλέπω καλά, εννοούσα ότι δεν θέλω να είσαι στεναχωρημένη, να βρεις και εσύ έναν άνθρωπο να φτιάξει τη ζωή σου. Ναι. Αλλά αυτή που είναι πάει. Τέτοιο φίδι που πάντα τα παρουσιάζει όπως τη συμφέρουνε. Εγώ βρε οχιά! Εγώ που πάντα προσπαθούσα. Να μην πω και τίποτα άλλο πόσο υπομονή κάναμε στη φιλία, όχι μόνο εγώ αλλά και οι άλλες. Και μου τα λέγανε και δεν τις πίστευα. Μπορείς εσείς κάνατε υπομονή, εγώ έκανα υπομονή που βγαίναμε τι έξω. Τι λες αγάπη μου που όποτε βγαίναμε. Τι λες φίλη μου. Γιατί άντε και είστε και μικρότερες και πάντα έβγαζε σε ένα κόμπλεξ να δίναμε τόπο στην οργή και λέγαμε δεν πειράζει, άστινε. Τι λες βρε που μια ζωή με μειώνατε και λέγατε. Και τέλος πάντων, εντάξει, μπήκες μες στο σπίτι μου, εγώ σε λυπόμουνα, μου λέγανε οι άλλοι να σε προσέχω. Με λυπόσουνα, δηλαδή αρχή, δεν είναι αλήθεια. Σημασία, να ρωτήσω. Να σου πω και κάτι, ναι. Εγώ θα μιλήσω τώρα. Ναι. Το ότι τα φτιάξες μαζί του, ναι. Σκασίλα μου μεγάλη, εγώ έδωσα χώρο γιατί δεν τα πήγαινα και καλά. Α, είχα αποφασίσει να αλλάξω τη ζωή α, μου. Νόμιζω ότι δεν έκανε και κανένα κατόρθωμα. Ναι, σοβαρά. Το δικό μου που τον πήρες. Κοίταξε να δεις, ναι. Επιλογές είναι αυτές. Να του φερώσουν καλύτερα να μην με κοίταζε. Βρέσεις. Δεν ξέρω που τα πασχάλια με όλους. Βρέσεις. Άρα κάτι συμβαίνει με σένα. Είσαι άρρωστη. Εσύ. Πρέπει να πας σε γιατρό, το καταλαβαίνεις. Να δεν είσαι εσύ. Στα καλά σου κοπέλα. Να πας ακόμα εσύ. Και τώρα που έχει περάσει καιρό από τα γεγονότα, εσύ βγαίνεις και λες ό,τι θέλεις. Βρε μια ζωή, βρε δεν λέγατε. Είσαι κοντή, είσαι χοντρή, είσαι άσχημη. Δεν πρόκειται να βρεις άντρα. Τι μου λες τώρα από μόνη μου, τα βγάζω από το μυαλό μου. Εσύ μου πες πριν ότι είναι αδύνατο. Κοίταξε, ναι, εμένα λέγατε. Είσαι κοντή, είσαι χοντρή. Δεν πρόκειται να βρεις άντρα. Καλά που κάθεσαι τώρα και ξύνεις πληγές και τα παρουσιάζεις όπως θέλεις, ενώ φταίς. Βρε, τον ηθικό... Τι αυτά που κάνεις αρτήλικα, δεν τρέπεσαι λίγο. Βρε... Και δεν έχεις μετανιώσει γιατί δεν έχεις καταλάβει διαμαρτίες. Όχι βέβαια, δεν έχω μετανιώσει γιατί με πικράνατε τόσα χρόνια, γιατί μου δημιουργούσατε bullying τόσα χρόνια. Γιατί... Το bullying, μωρέ, που έμαθες και το bullying τώρα. Το bullying ήθελες να πεις που θέλαμε εμείς να παίξουμε και επειδή εσύ ήσουν μεγαλύτερη και δεν έπαιρες τα πόδια σου. Έλεγες να μην πάμε για bullying, κορίτσι, αφήστε το καλύτερα, πάμε για κανένα παγωτό. Βρε τον ηθικό που φόρεσε, δεν γύρισες και μου πες. Εσύ δεν πρόκειται να το φορέσεις ποτέ. Αλλά όχι, όχι, θα το φορέσεις την τελευταία σου κατοικία. Μόνη μου το έβγαλα. Δεν το είπα ποτέ και μόνη ναι. Σου τα φτιάχνεις αυτά. Α, μόνη μου τα φτιάχνω εγώ. Εσύ είσαι η φίλη μου. Εγώ το άκουσα πολύ υπερβολικό αυτό. Που δεν τα έχω πει ποτέ, δεν για να είμαι ειλικρινής, μου φάνηκε τρέλα. Έπρεπε να τα μαγνητοφωνήσω. Ευτυχώς, αν ήμουν εκεί, δεν ξέρω τι θα έκανα. Για έλα, γιατί εγώ λέω πάντα την αλήθεια. Εμένα δεν με νοιάζει πια που δεν είμαστε φίλες, δεν έχω μετανιώσει. Σιγά τη φίλη μου, μου. Αλλά τα τόσα χρόνια. Εκεί, θα με βγάζεις όχι απλά τα ρούχα μου, θα έκανα και πράξεις που δεν θα το ήθελα. Βρε, άντε από εκεί που θα μου πεις.
Άντε από εκεί, για έλα, για έλα. Γι' αυτό σταμάτα το εδώ, σταμάτα το εδώ. Βρέλα, μας δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν σταμάτα. Και θα πάρω και θα ειδοποιήσω και τις υπόλοιπες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να την πάρεις και την Κατερίνα, να την πάρεις και τη Μαρία, να έρθείτε εδώ. Όλες. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κακή ιδέα αυτή καθόλου. Όλες. Όχι, θα έρθουμε και να συζητήσουμε ενώπιον στον οποίο για να δούμε τι θα κάνει. Βεβαίως. Στην άλλη εκπομπή. Εδώ να είσαι ψεύτρο και ο κόσμος κάποια στιγμή πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Όλος ο κόσμος και τη γειτονιά και την περιβάλλον. Πάνε λέω με την οικολόγα. Τα έρθει κάτι λάθος. Κοίτα να σου πω, τα τόσα χρόνια αυτά που μου κάνατε, αυτό που σας έκανα εγώ δεν ήταν τίποτα. Τι μας έκανες και τι δεν μας έχεις κάνει. Αυτό απορώ, δηλαδή, γιατί σε κουβαλάγαμε στην παρέα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, τι λες, μωρέ, που με παρακαλούσατε. Οι άλλες επιμένανε. Με παρακαλούσατε μια ζωή. Και σας βοηθούσα πάντα. Τάσε το άλλο που μονίμως μας ανακάτευες. Όταν είμαστε μόνοι μας, τη μάνα που παλιά... Μπορώ να ρωτήσω κάτι, Άννα. Έμπαινες εσύ και τα έκανες ανακότα, γιατί άλλα έλεγες τη μία, άλλα έλεγες την άλλη και μονίμως μας βρισκόμασταν μπλεγμένες. Άνθρωπος μίξερ. Τι λες, μωρέ, πας καλά, μωρέ, έλα εδώ, έλα εδώ τώρα. Έλα εδώ τώρα. Τι θα αλλάξει. Νομίζεις ότι κολώνω να έρθω. Ναι, γιατί λείψα αίματα. Αν είναι το αυτοκίνητο και έρχομαι από εκεί. Πού μένεις. Με βλέπεις τα μάτια και να μου τα λέει εμένα αυτά. Πού μένεις. Γλυφάδα. Τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 5 και 5 δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα. Πάντως, σε μισή ώρα είστε εδώ. Παίρνεις αυτοκίνητο και έλα. Έλα εδώ, πάρε και τις άλλες. Να δούμε ποια λέει η αλήθεια. Να σου πω κάτι. Έχεις δει τον τελευταίο καιρό τι συμβαίνει στον κόσμο. Μη μας αναγκάζεις να σου πει. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Εδώ, γιατί δεν παίζουμε λοιπόν, με τη φωτιά. Θα παρακαλέσω τώρα κάτι. Κάθισε και εσύ κάτω. Αν δεν μπορώ, και οι άλλοι στη γραμμή, για ηρεμήστε λίγο, για να καταλάβω τώρα κάτι. Είναι αλήθεια ότι η... το όνομά σου, συγγνώμη, Λίζα, η Λίζα τα έφτιαξε με τον άντρα σου. Ναι, είναι αλήθεια. Μάλιστα. Άρα χωρίσατε λοιπόν εσύ με τον άντρα σου. Ναι, χωρίσαμε. Ωραία. Θα χωρίσαμε είτε τα έφτιαχνε, αυτό η Λίζα, είτε όχι. Εσύ χώρισες εσύ τώρα. Εσύ χώρισες με τον άντρα της επίσης. Ναι, μα εγώ δεν τα έφτιαξα γιατί τον ήθελα. Τα έφτιαξα για να τις αποδείξω ότι δεν είμαι καμιά άχρηστη που γυρνάς και λες ότι δεν πρέπει να βρεις εσύ άντρα. Άρα λοιπόν τώρα. Δεν τον θέλω. Τώρα τον λοιπόν για να καταλάβω. Έχει διαραγή οι σχέσεις. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει φιλία. Φίλη. Τέτοια φίλη. Ναι, δεν το έχω και το πλάνο. Δεν μου το δείχνει ο Πετρόπουλος το πλάνο. Να το δω, λέει η γυναίκα. Δεν θέλω. Κάνει παπάκια τόση ώρα η γυναίκα. Είναι... Λοιπόν. Τέτοια φίλη. Θα μου λείπει. Λοιπόν, ωραία. Τελείωσε. Πήγε να έρθει εδώ και να πας εκεί. Μη μου λέει εμένα ότι εγώ είμαι η ξενική αυτή. Ρε κορίτσια, έχει τελειώσει το έργο αυτό τώρα. Μεταξύ σας συχαίνεστε η μία την άλλη. Ούτε να τις βλέπω δεν θέλω. Τελείωσε. Τη συγχαίρομαι, τη συγχαίρομαι. Δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει σχέση. Έχει και το θέμα και τη βλέπω ξαφνικά μπροστά μου στην τηλεόραση. Εγώ βλέπω ότι έχει τελειώσει η σχέση. Εγώ βγήκα για να τα πω, να σας ξεφτυλίσω. Δεν με ξεφτυλίζεις κανένα. Δεν μπορώ να ξεφτυλίζει. Ποιο ξεφτυλίζει τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, παρακαλώ. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Άννα. Γεια σου, Άννα. Εσύ τώρα τα είπες αυτά από μέσα σου, τα έβγαλες. Τελείωσε εδώ τον ταραβέρι όμως αυτό. Ναι, εντάξει. Τώρα δεν έχει νόημα να κάθεσαι να λες μου έκανε αυτό, μου έκανε το άλλο. Μα δεν μπορώ όμως, γιατί τόσα χρόνια. Εντάξει, εσένα θέλω να σου πω ότι δεν σε προάγει στα μάτια μας το ότι μας είπες ότι πήρες μια εκδίκηση γιατί πήγες και την έπεσε στον άντρα σου. Πήρα την ικανοποίησή μου. Εάν σε ικανοποιεί αυτό. Το είδε όλος ο κόσμος για να δουν ότι ποιες είναι οι φίλες και να προσέχουν οι υπόλοιπες. Τις φίλες που κάνουν παρέα, άσχετα αν έχω εγώ 10 χρόνια. Μπορεί να είναι και φίλη σου και να έχεις ίδια ηλικία. Mm. Δεν έχει να κάνει αυτό. Δηλαδή ήρθα για να προστατεύσω και τα υπόλοιπα κορίτσια. Ενίδη κοινωνικού μήματος είναι η έλευση. Έχουμε κοινωνική τοποθέτηση αυτή τη στιγμή. Τι κάνει κοινωνική τοποθέτηση. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και αυτό, αλλά και να το βγάλω από μέσα μου. Γιατί τράβηξα πάρα πολλά τόσα χρόνια. Ναι, αντιλαμβάνεσαι, βέβαια, δεν ταυτιζόμαστε όλοι με αυτό. Επίσης, δεν βρίσκουμε κανένα λόγο για να πάρει κανείς εκδίκηση. Και ειδικά με τον τρόπο αυτό που το έκανες εσύ. Εγώ την πήρα την εκδίκηση. Και δεν έχω τύψεις. Επιβεβαίωση πήρες ότι ο άντρας της γυναίκας που σου μίλησε κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ο άντρας ο οποίος σε διάλεξε για να έχει σχέση και μαζί σου. Ναι, αλλά αφού μου παίρνει η ίδια τον τελευταίο σύντροφο που είχα, με τα ίδια. Πληρώθηκε με το ίδιο νόμισμα. Αυτό το πράγμα το οποίο το ονομάζουν φιλία οι άνθρωποι είναι... Πολύ ωραίο, it's a very αυτό nice. Αυτό που με ξεπερνάει είναι ότι ήταν, λέει, 4 φίλες. Η μία. Συγχαινόταν την άλλη. Αηδίαζε με την άλλη. Έκαναν ό,τι χειρότερο μπορούσαν για να προσβάλλουν η μία την άλλη. Αλλά πήρε 10 φορές μαζί. Και τώρα σοκάρεται το όνομά σου. Η Λίζα. Η Λίζα, γιατί αυτές δεν ήταν φίλες τις πραγματικές και ήταν φίλες. Δεν ξέρω, με ξεπερνάς. Δεν ήταν. Για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Γεια σας.
Ένας άνδρας. Νίκος ονομάζομαι. Μάλιστα, Νίκο μου. Έχω κι εγώ μία παρόμοια ιστορία με την κυρία Λίζα. Τι σας συνέβη εσάς? Πριν από αρκετό καιρό κατάλαβα ότι η γυναίκα μου με απατούσε με τον γείτονα. Μάλιστα. Τυχαία το ανακάλυψα βέβαια. Μάλιστα. Και σκεφτόμουν τι θα έπρεπε να κάνω για να το λύσω αυτό το πράγμα. Ή θα έπρεπε να τον δείρω τέλος πάντων ή να κάνω κάτι για να πάρω το αίμα μου πίσω, όπως είπε η κυρία Λίζα. Λοιπόν. Και αποφάσισα βέβαια το δεύτερο, που ήταν και λίγο πιο ανώδυνο, επειδή η γυναίκα του γείτονα είναι και πελάτησά μου στο μαγαζί που διατηρώ, τα έφτιαξα με τη γυναίκα του γείτονα. Ορίστε. Οπότε το πληρώνω με το ίδιο νόμισμα ακριβώς και εγώ. Την οποία θέλετε τη σχέση αυτή, σας γοήτευε έτσι κι αλλιώς ή το κάνατε επί τούτου? Εντάξει, ωραία γυναίκα είναι, αλλά όχι ότι το είχα σκεφτεί και πριν. Το αποφάσισα όταν ανακάλυψα ότι η γυναίκα μου απατάει με τον κύριο του συγκεκριμένο. Μάλιστα. Και εσάς, δηλαδή, το γεγονός ότι σας απατάει η γυναίκα σας, σας δημιούργησε μέσα σας την επιθυμία να απατήσετε τον άντρα. Να απαντήσετε τον άντρα αυτή που σας απαιτάει με τη γυναίκα του αυτού. Θα έπρεπε να κάνετε με κάποιο τρόπο, βεβαίως. Μάλιστα. Ακριβώς. Άλλη δουλειά δεν έχετε να κάνετε, δηλαδή, για να ρωτήσω κάτι τώρα. Συμβαίνει αυτό το πράγμα, έτσι, το οποίο είναι οδυνηρό, σαφώς. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος είναι το τέρι σου, είναι ο σύντροφός σου και μαθαίνεις ότι σε απατάει. Αυτό κάπως πρέπει να το διαχειριστείς για να προστατεύσεις τον εαυτό σου απέναντι στην θλίψη που σου δημιουργεί αυτό και στο γεγονός ότι πρέπει να ξαναβρεις, ξέρεις, να σταθείς στα πόδια σου. Ότι μετά όλη σας η ενέργεια τη διοχετεύετε στο πώς θα ενοχλήσετε και μέσα από την εκδίκηση παίρνετε χαρά. Ναι. Αυτό είναι ένα θεματάκι λίγο να σας πω. Όχι, να πονέσουν όπως πονέσαμε κι εμείς. Γιατί? Το θέμα είναι ότι θα πρέπει κι εμείς όταν σε οποιονδήποτε άνθρωπο συμβαίνει αυτό να κάνουμε κάτι για να αισθανθούμε κι εμείς καλά. Εκείνοι πώς αισθανόντουσαν καλά δηλαδή όταν μας τα φοράγανε? Συμφωνώ με το να κάνετε κάτι με το οποίο θα αισθανθείτε καλά, αλλά δεν είναι αυτό το normal που κάνετε για να αισθανθείτε καλά. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Εγώ στην αρχή ήθελα να τον δείρω αυτόν τον κύριο. Ναι. Αλλά αποφάσισα ότι. Πολλά θέλουμε να κάνουμε με το μυαλό μας. Με πολλές φορές περνάνε το μυαλό μας σκέψεις περίεργες και αυτά που, okay, μετά τις βγάζουμε από το μυαλό μας. Αλλά το να πραγματικά να δίνετε όλη σας την ενέργεια σε κάτι το οποίο αντικειμενικά δεν σας έδινε χαρά μέχρι τώρα να έχετε σχέση με τη γυναίκα του γείτονα. Και ξαφνικά επιλέγετε να διατίθεται, να προσφέρετε την ενέργειά σας, το μυαλό σας, το κορμί σας σε έναν άνθρωπο που δεν το κάνετε γιατί γουστάρετε τον άνθρωπο, αλλά την κατάσταση που αυτός ο άνθρωπος φέρει μαζί του, δηλαδή να σας δώσει τη χαρά της επιβεβαίωσης για την εκδίκηση που παίρνετε, δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Πώς να σας το πω. Νορμάλ. Δεν θέλω να πω νορμάλ, ναι, πάντως δεν είναι πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι το οποίο προάγει την ψυχή ενός ανθρώπου και την ποιότητά του. Αυτό εννοώ. Μπορεί να μοιάζει. Ναι, μοιάζει σε αυτή τη φάση ότι σας δίνει χαρά. Όμως επί της ουσίας αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πραγματικά σας πάει μπροστά. Αυτό θέλω να σας πω. Ίσως θα ήταν πολύ καλύτερο δηλαδή να το ξεχάσετε και να έρθετε πιο κοντά με τον εαυτό σας και όχι με πρόσωπα τα οποία σας δημιουργούν μια ψευδοικανοποίηση να κάνετε σχέση μαζί τους ή να δημιουργήσετε να πονέσετε τους άλλους. Με την ουσία του εαυτού σας έχει νόημα να ασχοληθείτε. Με εσάς τους ίδιους, καταλάβατε αυτό. Για μένα η μεγαλύτερη ικανοποίηση θα είναι όταν θα το μάθει ο γείτονας και θα είμαστε απέναντι ότι αυτό που μου έκανε, το έκανα το ίδιο πράγμα. Ωραία, σε ρωτάω εγώ κάτι τώρα, έτσι. Ωραία. Το εκείνη τη στιγμή. Το έμαθε ο γείτονας λοιπόν και είπε πω και αυτός είχε. Τα έφτιαξε με τη γυναίκα μου. Ωραία. Και. Είναι μια ικανοποίηση. Είναι μια ικανοποίηση. Ναι. Ότι αυτό που μου έκανες το κάνω κι εγώ, γιατί εσύ δεν είσαι πιο έξυπνος και πιο μάγκας από μένα. Το ίδιο πράγμα μπορώ να κάνω κι εγώ. Παίρνεις τον ίδιο πόνο. Ναι, αλλά μιλάτε να κάνετε κάτι το οποίο το θαυμάζετε ως πράξη. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Δεν το να προσπαθήσεις να κάνεις κάτι το οποίο θαυμάζεις σαν πράξη, το αντιλαμβάνομαι. Να κάνεις κάτι το οποίο ο ίδιος το θεωρείς κατάπτυστο και μετά εσύ μιμήσεις αυτή τη συμπεριφορά. Αυτό λέω, μου φαίνεται δεν είναι πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν βοηθάει πάρα πολύ. Απλά σας είπα ότι είχα δύο επιλογές. Ή να τον δείρω ή να τον πληρώσουμε το όχι, ίδιο. Όχι, αυτό που λέει, συγγνώμη, θα το πω, αλλά είναι μικρονοϊκό. Δηλαδή δεν είχες δύο επιλογές. Είχες πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή να πας παρακάτω, να ασχοληθείς με τον εαυτό σου, να προχωρήσεις τη ζωή σου, ναι, ίσως με μια άλλη σχέση, να δώσεις βάση στη δουλειά σου, να δώσεις βάση στην προσωπική σου ζωή, να ψαχτείς με τον εαυτό σου, να δώσεις και τόπο στην οργή και να πεις και να κάτσεις να σκεφτείς ότι καμιά φορά συμβαίνουν και αυτά και ότι ίσως θα μπορούσε να έχει συμβεί και σε σένα. Υπάρχουν χίλια δυο άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις εκτός από αυτό που έκανες και νομίζεις ότι είναι αυτό που σε προάγει και σε επιβεβαιώνει και σου δίνει
χαρά. Το ίδιο συμβαίνει και για σένα, κατά τη γνώμη μου. Παίρνεις μια ικανοποίηση. Εντάξει, επειδή όλα αυτά τα ακούμε εδώ, δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με αυτά. Συγγνώμη, ναι, δηλαδή. Εσείς μπορεί να ικανοποιήσετε με αυτά, ναι, τα οποία εμείς εδώ τα βρίσκουμε πράγματα πάρα πολύ. Πώς να σου πω, είναι μικρονοϊκά αυτά, κατάλαβες. Δεν είναι τα μεγάλα της ζωής, ναι, δεν είναι η εκδίκηση, φίλοι μου. Δεν είναι τέτοιου είδους επιβεβαίωση. Τα μεγάλα της ζωής είναι άλλα. Σίγουρα. Τα μεγάλα της ζωής είναι να μπορείς να περνάς καλά με ανθρώπους που σε αγαπάνε, άσχετα από το αν έχουν σχέση με άλλους ανθρώπους ή δεν έχουν, άσχετα αν τελειώνει η σχέση σου μαζί τους, άσχετα αν περνάμε κάποιες φάσεις της ζωής μας και μετά το ξεπερνάμε. Τα μεγάλα πράγματα είναι άλλα, δεν είναι αυτά. Η διαφορά είναι όμως ότι όταν φτάνεις σε αυτά τα σημεία, θες να πάρεις την εκδίκησή σου και την ικανοποίηση, να γαλλιάσεις τη ψυχή σου. Και φυσικά το πόσο είναι κάθε άνθρωπος ικανοποιείται σε αυτή τη ζωή είναι πραγματικά πάρα πολύ θέμα, ειδικό και πάρα πολύ σχετικό και πάρα πολύ υποκειμενικό. Και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας. Μέχρι.